Διευθόν Παγίδας Πρωτημών Κύριος ο Μυστέο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως για την καινούργια δράση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Συγχαίρουμε τους κοντεργάτες, τον κύριο Φαζάκη, τους συνεργάτες αυτού και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους όσους εργαστούν στον χώρο αυτό. Καλή δύναμη και καλή αρχή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στα εγκαίνια του Καφέ Ονειρικών, το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Νομού Λασιθίου Περίπλους. Στον Κίσπε Λασιθίου υπηρετούμε μια από τις θεμελιώδεις πανανθρώπινες αξίες, που είναι η κοινωνική αλληλεγγύη μέσα από την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική επανένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Σας καλούμε να αγκαλιάσετε και να στηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια, όπως αναφέρει και το σύνθημά μας, είναι ωραίο να δίνεις ευκαιρίες, να στηρίζεις, να αγαπάς ανθρώπους που σε χρειάζονται. Το Καφέ Ονειρικών έγινε πια πραγματικότητα. Είναι η ώρα λοιπόν, κύριε Φαζάκη, να κόψετε έστω και νωρά την κορδέλα. Κυρία Εκπομπική, δεν της έρωτης είπε, κύριε Κουμάκη. Κυρία Κωνική Πουλούρη, από το Υπουργείο Υγείας, Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Κυρία Σπινθούρη, που ιδιαίτερα η διοικήτριά μας εδώ του νοσοκομείου έτσι προσπάθησε να έρθει παρά τις δυσκολίες που υπήρχανε. Κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ΚΙΣΠΕ, κύριε Κουπίδη. Κύριε Πρόεδρε ΚΙΣΠΕ Ρεθύμνου, κύριε Λιουδάκη. Κυρία Πρόεδρε ΚΙΣΠΕ Ιρακλείου, κυρία Σαγγελάκη. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΣΠΕ, Λασιθίου Περίπλους, έτσι το Περίπλους παραπέμπει, έτσι, ξέρετε, εδώ πέρα, μάγαρκος του Αλέξανδρου, έτσι έκανε τον Περίπλου και όλα αυτά τα σπουδαία. Υπάρχει κάτι σχετικό εδώ στην... υπάρχει μια συνάφεια, έτσι, συνειδητή. Σας καλωσορίζω στο Καφέ Ονειρικών. Το καφέ στο οποίο βρισκόμαστε είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων, όπως ο κ. Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κ. Ζεργός, στελέχη του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και της 7ης ΥΠΕ, και πριν και παλιότερα και τώρα και έτσι διαχρονικά. Ο Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός, με τη συμβολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΙΣΠΕ, τη συμβολή του κ. Κουπίδη, αλλά και με την ιδιαίτερη βοήθεια στην προσπάθεια αυτή της κυρίας Ποτινής Κουλούρη, επιχορήγησε σημαντικό ποσό για να στηθεί αρχικά η παρούσα δραστηριότητα. Αρχικά. Χρειαζόμαστε επιπλέον και την στήριξη έμπρακτα της τοπικής κοινωνίας. Και να μην καταχρεωστώ τους χρόνους σας, υπάρχουν φυλάδι για περισσότερη ενημέρωση και εμείς όλοι είμαστε διαθέσιμοι για κάθε απορία. Η σημερινή παρουσία σας είναι για μας ιδιαίτερη τιμή και στήριξη και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό το ότι βρισκόμαστε εδώ στα εγγένεια του Καφέ Ονειρικών. Είναι μια συλλογική προσπάθεια και είναι μια δικαίωση για όλους όσους προσπάθησαν να κάνουν πραγματικότητα αυτό που λέμε όχι στους κοινωνικούς αποκλεισμούς, όχι στους οικονομικούς αποκλεισμούς. Είναι... φαντάζομαι δύσκολο το να φτάσει κάποιος μέχρι εδώ και θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους το προσπάθησαν και σε όσους το επέτυχαν. Εύχομαι από καρδιάς να υπάρξει καλή συνέχεια στο Καφέ Ονειρικών και εύχομαι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες δραστηριότητες και άλλα καφέ να ανοίξουν, όχι μόνο στον Άγιο Νικόλο, αλλά και σε άλλες πόλεις του νομού, σε άλλες πόλεις που θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό και στην κοινωνία άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν ανάγκη.
Εύχομαι καλή επιτυχία, θερμά συγχαρητήρια και πάλι. Κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Τα σημερινά εγγένεια είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό από την άποψη ότι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση αλλά και η κοινωνική μεταρρύθμιση προβλέπει την κοινωνική ένταξη των ατόμων που έχουν ιδιαίτερα ανάγκη. Αυτή η κοινωνική ένταξη γίνεται με τη μορφή κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων όπως είναι αυτή εδώ πέρα η επιχείρηση, το καφενείο περίπου, όπως είπε ο κύριος Φαζάκης, να πω ότι βρίσκεται στην αυτή νεάρχου του καπιταβάρχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο στόχος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης όπως και της κοινωνικής. Ο στόχος της κοινωνικής μεταρρύθμισης είναι η ένταξη των ατόμων με ιδιαιτερότητες στην κοινωνία. Από αυτή την άποψη χρειάζεται στήριξη αυτής της προσπάθειας, γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο το εμπορικό κέρδος ή της επιχείρησης των ατόμων που εργάζονται εδώ, έχουμε την προσπάθεια, το στόχο, τα άτομα αυτά να ενταχθούν αρμονικά στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν είναι καθήκον και χρέος όλων μας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Τούτο που ζούμε απόψε είναι στην πραγματικότητα η υλοποίηση αυτού που είναι ευρέως γνωστό ως κοινωνική οικονομία. Μέχρι πριν λίγο καιρό γνωρίζαμε μόνο την ιδιωτική οικονομία και τη δημόσια οικονομία. Οι συνθήκες των τελευταίων χρόνων οδήγησαν σε αυτό που ζούμε, στην κοινωνική οικονομία, δηλαδή στις εθελοντικές οργανώσεις και σε όλα αυτά τα πράγματα. Η κοινωνική οικονομία μέσα από αυτή την επιχείρηση εδώ έρχεται να μπει και στο κομμάτι που λέγεται στήριξη των ατόμων τα οποία θα πρέπει με κάθε τρόπο να μπουν στην κοινωνία, όχι όμως υποστηριζόμενα στη λογική της επιδότησης, αλλά μπαίνοντας με στήριξη στις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας για να μπορούν πραγματικά να καταλάβουν, να νιώσουν ότι είναι χρήσιμοι, ότι εξακολουθούν να ζουν και να υπάρχουν και να είναι αυτόνομα άτομα και έτσι σιγά σιγά να μπορέσουν να πετύχουν κάτι περισσότερο. Η κοινωνική οικονομία στη χώρα μας ξεκίνησε με τις ΚΙΝΣΕΠ και τις ΚΙΣΠΕ. Τις ΚΙΝΣΕΠ δυστυχώς τις ακυρώσαμε από μόνοι μας, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κοιτάζουμε κάτω από τα γράμματα και να οδηγούμαστε σε διαφορετικές λογικές. Ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό που ξεκίνησε εδώ με τη στήριξη όλων μας. Ευχαρίστησαν προηγουμένως, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτα σαν Δήμος παρά αυτό που πρέπει να κάνουμε. Να στηρίζουμε τους πολίτες μας όλων των κατηγοριών και όλων των δυνατοτήτων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ελπίζουμε ότι πραγματικά η κοινωνία θα καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα που ζούμε εδώ, μέσα σε μια περιοχή με ιδιαίτερα σοβαρά μαγαζιά, άρα οι απαιτήσεις μας και γι' αυτό μεγαλώνουν και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, όσοι έχουμε τη δυνατότητα, νομίζω και η ΥΠΕ και το νοσοκομείο Νικολάου και ο Δήμος και η Αντιπεριφέρεια και η Περιφέρεια, να βοηθήσουμε όχι όμως στη λογική πάντα της επιδότησης, αλλά με τρόπους που πραγματικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να επανενταχθούν στην κοινωνία. Έχουμε καλή επιτυχία σε όλους. Το πρωτόκολλο των προσφωνήσεων, δεν θα πάω και ποτέ καλά με τα πρωτόκολλα, και να πω αγαπημένοι φίλοι, έτσι κι αλλιώς, απόψε, πέρα από το πρωτόκολλο και το θεσμικό μου ρόλο, είμαι εδώ με την καρδιά μου. Και είμαι με την καρδιά μου, γιατί έρχομαι στα εγγένεια μιας δράσης, την οποία είχα την τύχη να παρακολουθήσω την εξέλιξή της από τότε που ήταν στο μυαλό και στα σχέδια κάποιων ανθρώπων. Νομίζω ότι το δίδαγμα από αυτήν την δράση είναι μία φράση και θα μπορούσα μόνο με αυτό να κλείσω. Όλα γίνονται και τα κάνουν οι άνθρωποι. Υπήρξε πράγματι μία χρηματοδότηση, η οποία το χρήμα δυστυχώς κινεί τα πράγματα. Υπήρξε λοιπόν μία χρηματοδότηση από το Υπουργείο, η οποία αποτέλεσε το κινητήριο δύναμη για να μπουν μπροστά κάποια πράγματα. Ωστόσο, χωρίς την αφοσίωση, χωρίς το πάθος, χωρίς, μου επιτρέπετε, το μεράκι και την τρέλα κάποιων ανθρώπων,
αυτό το πράγμα που σήμερα υλοποιείται δεν θα μπορούσε να γίνει. Εκτιμώ και αγαπώ ιδιαιτέρως τους επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Λασιθίου. Καμιά φορά με κατηγορούν το μεροληπτό και υπέρ τους, γιατί τους αγαπώ ιδιαίτερα. Αλλά είναι δύσκολο να μην εκτιμάς έναν άνθρωπο που σχεδόν βρίσκεται στο τέλος της επαγγελματικής του διαδρομής και διατηρεί την εφηβική ανησυχία και τον οραματισμό ενός ανθρώπου που θα ρίσκει μόλις ξεκίνησε. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τους ανθρώπους, αυτούς τους ανθρώπους που δημιούργησαν μια δομή η οποία θα παίξει αυτόν τον ρόλο, τον πολύ σημαντικό, της ενίσχυσης των ανθρώπων για να μπορούν ομαλά να ενταχθούν και να μπορούν να μάθουν σε διαδικασίες και δεξιότητες που θα τους κάνουν περισσότερο να νιώσουν η ίδια πληρότητα για να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Το πιο συγκινητικό απόψε, πέρα από το ότι ξεκινάει κάτι, γιατί η ζωή μας είναι στιγμές. Το πιο συγκινητικό απόψε, πιστέψτε με, μετά από αυτή καθ' αυτή τα εγγένεια αυτού του χώρου, είναι ότι οι ιδιοκτήτες του διπλανού καφέ προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν εμάς εδώ. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο, πιστέψτε με. Δούλεψα σε προγράμματα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που πολίτες έβαζαν στα κέντρα ψυχικής υγείας που ήταν να λειτουργήσουν πετών έγινε, αγαπητέ μου κύριε Φαζάκη, στις σωληνώσεις για να εμποδίσουν τη λειτουργία του κέντρου ψυχικής υγείας. Και το γεγονός ότι σας αποδέχτηκε, το γεγονός ότι είναι αλληλέγγυα η κοινωνία του Αγίου Νικολάου, επειδή σαφώς δεν είναι αυτονόητο, νομίζω ότι και αυτό είναι κομμάτι αναγνώρισης της δικιάς σας δουλειάς. Συγχαρητήρια και εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία τέτοιου τύπου δραστηριότητες, πολύ συχνά να βρισκόμαστε, να συναπαντάμε το καλό και να μπορούμε να λέμε μπράβο από την καρδιά μας. Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι των Πολιτικών, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κυρία Υποδιοικήτρια της ΥΠΕ, κυρία Διοικήτρια του Νοσοκομείου Λασιθίου, κυρία Ναυλιοδάδη Κιτά, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες. Θα ξεκινήσω από μία λέξη που είπε η κυρία Διοικήτρια της ΥΠΕ, ότι δεν είναι οι επιχορηγήσεις, αλλά είναι η ψυχή που κατέθεσαν, και το λέω με πάρα πολύ συγκίνηση και χαρά, και βρίσκομαι σήμερα, δεν είναι επίφαση η λέξη χαρά και τιμή, το νιώθω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιώ και χαρτί, προτιμώ να καταθέσω την ψυχή μου. Δεν είναι οι επιχορηγήσεις και οι οικονομικές λύσεις, είναι η ψυχή που καταθέτουν οι άνθρωποι που έχουν μεράκι για αυτό που κάνουν, έναν εφηβικό έρωτα, και χρησιμοποίησα και τη λέξη τρέλα. Εγώ θα έλεγα ότι τρέλα περιποιεί τιμή στους ανθρώπους και ότι ο καθένας είναι ευάλωτος. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σπουδαία προσπάθεια, θα ήθελα να σας συγχαρώ, να πάει καλά, να ταξιδέψει. Μου άρεσε ιδιαίτερα η λέξη περίπλους. Θυμίζει περίπλου στο λεξικό, το κοίταξα, είναι η πλεύση περί την ακτή, η πλεύση γύρω από μια στεριά. Εύχομαι ο ΚΙΣΠΕ να είναι το σταθερό σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους οι οποίοι τον έχουν ανάγκη. Είμαι αισιόδοξη για το μέλλον της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Η πρόσφατα ο κύριος Υπουργός μας είπε ότι θα γίνει επανεκκίνηση και επιτρέψτε μου στα 30 συναπτά έτη που υπηρετώ το σύστημα, το πιο γλυκό πιο το ταξίδι ήταν τα χρόνια στην ψυχική υγεία. Νιώθεις ότι κάνεις κάτι, και σε αυτό ήθελα να υπερθεματίσω, για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί κάποτε να ήταν στη Λέρο και τους βλέπεις σήμερα σε οικοτροφία, σε ανθρώπινες συνθήκες ή μέσα στην κοινωνία. Άραγε αυτό σημαίνει μεταρρύθμιση. Αλλάζεις το status quo των πραγμάτων παρά τα όποια προβλήματα που μπορεί να έχει στο διάβα.
Το γεγονός ότι είναι εδώ τόσοι αξιωματούχοι, το γεγονός ότι ο Σεβασμιότατος, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, όλοι οι άνθρωποι, νομίζω ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο για το ονειρικό. Δεν θα είναι απλά ένα όνειρο, θα κάνει ένα υπέροχο ταξίδι με πολλές καλές νέες πρωτοβουλίες. Και πάλι σας συγχαίρω και ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Είμαι σύντομη, αξιότιμη προσκεκλημένη. Σας ευχαριστώ όλους που παραδεχτήκατε στα γένεια του μωρού μας. Μωρό είναι, το καινούργιο μωρό στο Λασίτη. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια, πρωτοποριακή για το νομό. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους κυρίως του Υπουργείου Ψυχικής Υγείας και τον κύριο Βαζάκη, γιατί έχουν δουλέψει και έχουν αφιερώσει πολύ προσωπικό χρόνο σε αυτό. Το νοσοκομείο στήριξε και στηρίζει όσο μπορεί, με δυσκολία, όχι ανώδυνα είναι η αλήθεια, λίγο, δεν θα πω πολύ κύριε Βαζάκη, είμαι ειλικρινής, δεν θα πω πολύ γιατί δυστυχώς υπάρχουν και άλλες ανάγκες, οι οποίες είναι πάντα πολύ εκτακτικές, δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, εύχομαι καλή επιτυχία, καλές δουλειές και αυτό που θα ήθελα να πω στους πολίτες του, όχι μόνο της πόλης του Αγίου Νικολάου, αλλά όλου του νομού, είναι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να το κοινοποιήσουν σε όσους γνωρίζουν. Μεταδώστε το μήνυμα και στους άλλους ανθρώπους που γνωρίζετε, να μάθει ο κόσμος την ύπαρξη του καφέ, να το στηρίξει και να δώσουν μια ισότιμη ευκαιρία στους ανθρώπους που εργάζονται εδώ να είναι παραγωγικοί και χρήσιμοι στην κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι πολύ σημαντική στιγμή, σεβασμιότατε, αξιότιμη, προσκεκλημένοι φίλοι και φίλες συνοδοιπόροι της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ένα λοιπόν από τα επαγγελματικά μου όνειρά, όταν ξεκινούσα πριν από λίγα χρόνια την επαγγελματική μου ανασχόληση, εργαζόμενος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, στο θεραπευτήριο ψυχικών παθήσεων Χανίων, ένα από τα όνειρα τότε ήταν να αποτελέσει η Κρήτη την πρώτη περιφέρεια όπου οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα μπορούσαν να παρέχονται χωρίς ψυχιατρίο. 10 και πλέον χρόνια μετά, στεκόμαστε εδώ και αποδεικνύει όλη η περιφέρεια, όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όλοι όσοι υπηρέτησαν το σύστημα υγείας, ότι αυτό είναι εφικτό κόντρα σε ανθρώπους που πιστεύουν ότι ακόμα και σήμερα το 2017 χρειαζόμαστε άσυλα για τη θεραπεία και όχι μόνο τα ψυχικά πασχόλια. Δεν πρεσβεύουμε αυτή την οπτική τόσο επιστημονικά, όσο κοινωνικά, όσο και ηθικά. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών έχει 27 κοινωνικούς συνεταιρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος μας για τον επόμενο χρόνο είναι και ακόμα 3 πρωτοβουλίες να αποκτήσουν τους ΚΙΣΠΕ και να φτάσουμε τους δικούς τους ΚΙΣΠΕ και να φτάσουμε στους 30. 3.000 περίπου συνεταιριστές, εκ των οποίων οι 1.500 είναι άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, συμμετέχουν σε αυτό το συνεταιριστικό κίνημα. 530 είναι οι εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 300 είναι άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 5 που εργάζονται πλέον στις δραστηριότητες αυτού εδώ του συνεταιρισμού. Άρα οι 300 μπορούμε να πούμε ότι σήμερα έχουν γίνει 305. Και ένα μέγεθος, 4.200.000 ευρώ ήταν ο κύκλος εργασιών πέρυσι. Ελπίζω να συνεισφέρει και η επιχειρηματική δραστηριότητα στον κύκλο εργασιών για να πετύχουμε κερδοφορία την οποία ως εργαλείο την επενδύουμε για να δημιουργήσουμε και άλλες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο ενός ενάρετου οικονομικού κύκλου τον οποίο πρεσβεύουμε. Η συμμετοχή των ΚΙΣΠΕ, των 4 ΚΙΣΠΕ στη μοναδική περιφέρεια που δεν έχει σήμερα ψυχιατρίο και τα καταφέρει μια χαρά χωρίς ψυχιατρίο, η συμμετοχή των 4 ΚΙΣΠΕ έδωσε τη διαφορετική διάσταση και προσπαθεί μέσω των 4 ΚΙΣΠΕ να καλυφθεί ένα αίτημα για εργασία των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και γι' αυτό το ότι σήμερα βρισκόμαστε στη δεύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα του περίπλους του ΚΙΣΠΕ Λασιθίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ομοσπονδία προσπάθησε και να συμβάλλει τόσο με την διεκδίκηση και την επίτευξη της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας. Δεν θα ξεχάσω 21 Δεκεμβρίου με την κυρία Κουλούρη. Οι άλλοι φεύγανε για να κάνουν Χριστούγεννα και εμείς ήμασταν ανάμεσα στο Γενικό Λογιστήριο
στην υπηρεσία Επιτρόπου για να εκταμιευθούν τα χρήματα αυτής της χρηματοδότησης και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που στήριξε και πίστεψε αυτό το εγχείρημα. Πέραν όμως των χρημάτων και της χρηματοδότησης, εδώ στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρασίθι είχα την τιμή και την ευκαιρία να γνωρίσω υπέροχους ανθρώπους που πιστεύουν ότι τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα και προσπαθούν να επιχειρήσουν κοινωνικά, δημιουργώντας μια προστιθέμενη κοινωνική αξία. Σήμερα όμως ξεκινάει το ταξίδι και το ταξίδι είναι το ταξίδι της βιωσιμότητας, γιατί από σήμερα όλοι μας θα πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα και υπηρεσίες από αυτή την κοινωνική επιχείρηση και από αυτό το καφέ, για να μπορεί μέσω της κερδοφορίας να αναπτύξει και να δημιουργήσει και άλλες θέσεις εργασίας. Από τη θέση τόσο του γιατρού όσο και του Προέδρου της Ομοσπονδίας θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας και θα είμαι συνοδικόρος στο ταξίδι και στα όνειρά σας. Και από μένα είμαστε όλοι χαρούμενοι, γιατί το όνειρο χρόνων έγινε ονειρικόν. Το καφέ αυτό δεν είναι μόνο ο καφές, ο καλός καφές που προσφέρει. Ο καφές αυτός έχει ένα αποτύπωμα, ένα κοινωνικό αποτύπωμα αλληλεγγύης και ακόμα έχει η ύπαρξη του καφέ ονειρικών στον τόπο αυτό, στην πόλη αυτή, έχει ενεργητικές προτάσεις και προβληματισμούς. Πρώτον, οι άνθρωποι με ψυχιατρικές δυσκολίες αναβαθμίζουν την παρουσία τους και το ρόλο τους μέσα στην τοπική κοινωνία και δίνουν μια δύναμη αξιοπρέπεια στον ίδιο τους τον εαυτό. Επιχειρούν μέσα στην κοινωνία. Η δεύτερη πρόταση είναι ότι το καφέ ονειρικών ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία και την προβληματίζει ιδιαίτερα για την δυνατότητα, για τη δύναμη αποδοχής της διαφορετικότητας. Θα ήθελα να σας πω ακόμη ότι στο Ρέθυμνο τον άλλο μήνα θα εγκαινιάσουμε ένα ανάλογο καφέ, ένα μουσικό καφενείο, το οποίο έχει τον τίτλο «Στη φωλιά του κούκου», και θα προτείνω να αδελφοποιηθούν τα δύο καφενεία των Κίσπε στην Κρήτη. Επίσης, και τελειώνω για να μην μακρηγορούμε, αυτή η πρωτοβουλία και αυτή η δύναμη, η διεισδυτική δύναμη προς την κοινωνία έχει ένα αποτύπωμα, ένα ακόμη αποτύπωμα. Προτείνει μια νέα συνεταιριστική αντίληψη μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας που είναι πάρα πολύ χαμηλά σαν τρίτος πυλώνας της οικονομίας στην Ελλάδα και πρέπει να της δώσουμε έμφαση και να την ανεβάσουμε. Επομένως θέλουμε μια νέα συνεταιριστική αντίληψη και επίσης προτείνει μια νέα συλλογική δράση. Συλλογική δράση που δεν αφορά μόνο το κίνημα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αφορά την κοινωνία ολόκληρη, αυτή η νέα συλλογικότητα. Ευχαριστώ πολύ το καφέ ονειρικών για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι εδώ μαζί σας, γιατί από τον πρώτο μήνα που επισκέφτηκα το κέντρο ψυχικής υγείας Αγίου Νικολάου, τον πρώτο μήνα λειτουργίας της, φαντασιώθηκα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο ότι σε μια εποχή κρίσης, όπου το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη είναι στο στόμα όλων μας, ίσως θα πρέπει να επικεντρώσουμε λίγο περισσότερο στην κοινωνική ανάπτυξη. Να εντοπίσουμε λίγο τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο, λίγη φροντίδα, λίγη ζεστασιά για τους πιο ευάλωτους της κοινωνίας μας και να προσπαθήσουμε να το δώσουμε. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
έχουμε κάποια σχέση με την ψυχική υγεία, είτε ως εργαζόμενοι εκεί, είτε ως λίτες, είτε ως συγγενείς, είτε ως φίλοι, εν πάση περιπτώσει. Το κρίσιμο όμως είναι πώς θα καταφέρουμε να μιλήσουμε σε αυτούς που βρίσκονται κάπου αλλού, που μας κοιτάζουν όλους εμάς παράξενα, δεν καταλαβαίνουν γιατί δίνουμε τόσο πάθος όπως έχουν δώσει εδώ οι φίλοι του Λασιθίου ή οι φίλοι του Ρεθύμνου, όσο προσπαθούμε να δώσουμε κι εμείς το Ηράκλειο, που δεν καταλαβαίνουν ότι ένας ασθενής μπορεί να προσφέρει και μπορεί μέσα από αυτή την εργασία τελικά να καταφέρει να ενταχθεί και να γίνει ένας από όλους μας. Ελπίζω η κοινωνία του Ηρακλείου να καταφέρει να αγκαλιάσει το εγχείρημα το δικό μας. Είναι λίγο πιο πεζό. Εμείς έχουμε ένα συνεργείο καθαρισμού για αρχή και σε λίγο ένα κατάστημα δώρων μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ελπίζω να μας αγκαλιάσουν όπως έχει αγκαλιάσει η κοινωνία του Αγίου Νικολάου αυτό το εγχείρημα. Μπορεί να οφείλεται βέβαια και στο πνεύμα, την ψυχή και τη θέληση εδώ των φίλων μας, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουν συμβάλει. Καλή επιτυχία και θα είμαστε δίπλα σας ό,τι χρειαστείτε.